Έκανε λάθος η κοπέλα, βέβαια βλακία της ήταν τώρα. Είναι γνωστό ότι σχεδιάζει παιδικά ρούχα. Χθες λοιπόν το απόγευμα ανέβασε ένα κοριτσάκι ανήλικο με ένα τριγωνάκι μπικίνι και από πάνω ένα κιμονό, διότι σχεδιάζει για μαγιό. Έγινε πανικό. Δεν έχω κάτι, είναι μια συλλογή που κάνει με μαγιό η Σύση Χριστίδου. Αυτό το τι έγινε μετά από σχόλια My mini diva. Είναι η εταιρεία, παιδιά, my mini diva. Αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. Φαινότανε το πρόσωπο. Φαινόταν το πρόσωπο, κανονικότατα. Και είναι κοριτσάκι ανήλικο. Είναι κοριτσάκι ανήλικο, γιατί κάνει παιδικά ρούχα Χριστίδου. Καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά είναι όμως μια. Είναι μια παιδιά πόζα που περιμένεις να την έχει μια μεγάλη γυναίκα προκλητική που είναι για να πάει σε τσότα. Δηλαδή. Για παραπέμπει ακριβώς. Για πρόσιο είναι. Περιμένεις να είναι. Έγινε χαμός για από αρνητικά σχόλια. Δεν σου μοιάζει. Και επειδή είναι από πάνω, επειδή δεν φαίνεται το κεφάλι, εγώ δεν κατάλαβα τι είναι πολύ προκλητική η φωτογραφία. Δεν είναι καν φωτογραφία ενός μοντέλου για μαγιό. Την ξεσκίσανε και δικαίως η Χριστίνα. Την ξεσκίσανε. Αντίνος Αλμπάνης, ακούστε τι άκουσε. Την επόμενη φορά που θα δώσω timeline φωτό με παιδάκι να ποζάρει σαν ιερόδουλη πολυτελείας, θα πάω στην Πρόνοια. Για όντως, σαν πολύ ωραία το λέει ο Αλμπάνης. Σαν ιερόδουλη πολυτελείας. Συνεχίζω στα σχόλια του κόσμου. Τραγικό. Καλό θα ήταν να την κατεβάσεις. Απαράδεκτη. Αν ήταν η κόρη σου, θα την ανέβασες. Κουκλάκι το κοριτσάκι, χάλια η φωτογραφία. Δεν είναι σωστό, λυπάμαι. Πολύ ανόητη κίνηση. Αυτό θεωρείται κάτι παραπάνω από παιδική εκμετάλλευση. Πρέπει να διαγραφεί το συντομότερο δυνατόν. Τα δικά σου παιδιά μπορείς και τα προστατεύεις. Κάνε το ίδιο και με τα άλλα. Μπορεί οι συνθήκες να είναι διαφορετικές, αλλά και αυτό θεωρείται παιδική δουλεία. Τι κάνει ο κόσμος για το χρήμα. Απαράδεκτη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εκατοντάδες παραδείγματα υβριστικά και Χριστίδου. Στο Instagram υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι, δηλαδή, εγώ δεν μένω τόσο στα σχόλια, μένω στην προσωπική.